Επειδή το 3-0 του πρώτου αγώνα δεν αφήνει περιθώρια, όπως λένε πολλοί στο ποδόσφαιρο, ότι είναι μια τυπική διαδικασία. Πιστεύει αυτό ή πιστεύει ότι ο ΠΑΟΚ πρέπει να δείξει μια εικόνα τέτοια, αφού είναι το δεύτερο ευρωπαϊκό παιχνίδι μέσα στην Τούμπα και το πρώτο έχασε από τον Άγιαξ 2-1. Σίγουρα το 3-0 του πρώτου αγώνα είναι ένα πολύ καλό αποτέλεσμα, αλλά σε καμία περίπτωση δεν σκεφτόμαστε ότι έχει τελειώσει από τώρα η πρόκριση. Είναι πολύ λάθος αυτή η νοοτροπία. Σκεφτόμαστε μόνο για την νίκη. Θα έχουμε πρόβλημα να τη σκεφτούμε διαφορετικά. Σκεφτόμαστε μόνο την νίκη, γιατί είναι και ένα παιχνίδι στην έδρα μας και τα παιχνίδια στην έδρα μας πρέπει να τα κερδίζουμε όλα. Στο προηγούμενο μάτς, πέρα από τις αναστατικές ικανότητες που κερδίσει, ο Λούις είχε πετύχει και ένα γκολ. Πόσο πιστεύει ότι μπορεί να βοηθήσει και σε αυτό το τομέα, ειδικά από τις στιγμένες φάσεις, και αν θεωρεί ότι είναι ένα του του ΠΑΟΚ φέτος τις στιγμένες φάσεις, δηλαδή τα γκολ όπως είναι. Σίγουρα χαίρομαι για τον γκολ. Φυσικά δεν είναι αυτή η δουλειά μου να βάζω τον γκολ. Προφανώς και μου αρέσει να βοηθάω την ομάδα και με αυτόν τον τρόπο. Αλλά σίγουρα ότι πιστεύω ότι είναι κάτι το οποίο δουλεύουμε οι στιγμένες φάσεις και πιστεύω ότι μπορούμε να βρούμε γκολ και από τους αμυντικούς και από τους επιθετικούς με αυτόν τον τρόπο σε αυτή τη σεζόν. Ξέρω ότι θα ξεφύγω λίγο από το θέμα, αλλά αν έχει συζητήσει και τι έχει μάθει, για ποιον λόγο μέχρι στιγμής ο ΠΑΟΚ έχει παιχνίδια μόνο Τετάρτη και Πέμπτη και όχι Σάββατο και Κυριακή. Σίγουρα αυτό που ξέρω ότι είναι ένα πρόβλημα το οποίο δεν ευθύνονται οι παίχτες ή δεν είναι αγωνιστικό το θέμα. Είναι των μελών τα οποία αποτελούν τη λίγα. Αυτοί θα πρέπει να το λύσουν. Εμείς σε κάθε περίπτωση κοιτάμε τη δουλειά μας. Αυτό που κάνουμε αυτή τη στιγμή είναι να αποδώσουμε καλά αύριο και να πούμε στους ομίλους του Europa League που είναι ο στόχος ο Βέχιπερ. Και από εκεί και πέρα ετοιμαζόμαστε όπως ξέρεις για τις 10 Σεπτεμβρίου. Τώρα, αν θα ξεκινήσει το πρωτάθλημα 10 Σεπτεμβρίου αργότερα, εμείς οφείλουμε να είμαστε 100% έτοιμοι. Επειδή το σκορ του πρώτου αγώνα μας δίνει την ευχαίρεια να ρωτήσουμε κάτι πέρα από το αυριανό παιχνίδι, πώς κυλάει το πρώτο του διάστημα στον ΠΑΟΚ, αν νιώθει ότι έχει εγκλιματιστεί, βρίσκει σιγά σιγά μια θέση στην ενδεκάδα. Πώς το βιώνει ο ίδιος όλο αυτό? Γενικότερα στην ομάδα νιώθω πάρα πολύ καλά, όλοι με κάνουν να προσαρμοστώ πάρα πολύ εύκολα. Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Η πόλη είναι πάρα πολύ όμορφη, όσο και είναι εδώ παίζει και αυτό το ρόλο του. Και από εκεί και πέρα αυτό είναι σημαντικό γιατί βοηθάει ένα παίχτη να μπορέσει να αποδώσει τα μέγιστα και να έχει το μυαλό του να βοηθάει μόνο μέσα στο γήπεδο. Οπότε είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό κομμάτι. Ακούμε τις ερωτήσεις σας για τον προπονητή. Ο κύριος Πετρωτός. Αν μετά το πολύ καθαρό 3-0 του πρώτου αγώνα, που είναι σκορ πρόκρισης, διαφοροποιούνται τα πλάνα για το αυριανό μάτς και σας δίνει τη δυνατότητα να κάνετε ίσως κάποιες δοκιμές που με άλλο σκορ ίσως δεν υπήρχε αυτή η δυνατότητα? Κοιτάξτε, είναι δεύτερο παιχνίδι. Ναι, έχουμε κάνει καλή δουλειά στο πρώτο παιχνίδι, όπως είπε και ο κύριος Κρέσπο, δεν έχουμε ακόμα τελειώσει τίποτα και αυριανό παιχνίδι για μας είναι πάνω απ' όλα ευρωπαϊκό παιχνίδι, επίσημο παιχνίδι, όπου θέλουμε να κερδίζουμε. Να είμαστε σοβαροί και να πετύχουμε άλλη μια νίκη. Αν γίνεται και με καλή απόδοση από τους όλους, θα ήταν και ακόμα καλύτερο για όλους μας. Τώρα, ποιοι παίκτες θα παίξουν, αυτό θα δείτε αύριο. Πάντα σκέφτομαι και προετοιμάζω την ομάδα για το επόμενο παιχνίδι. Είμαι σίγουρος ότι οι ευκαιρίες θα πάρουν όλοι στο μέλλον. Έχουμε, όπως είπα και στην αρχή, αρκετούς παίκτες, καλούς παίκτες, ποιοτικούς παίκτες, οποίοι με το καλό αύριο πρώτο να τελειώσουμε αυτό το κομμάτι όσο αφορά την Ευρώπη. Έχουμε αρκετά παιχνίδια που ο καθένας από αυτούς θα έχει το ρόλο του και θα έχει ευκαιρία να κρατήσει την θέση του στην ενδεκάδα. Κύριος Παυλίδης. Σίγουρα η προσοχή είναι στραμμένη στο αυριανό παιχνίδι, αλλά καθώς μπαίνουμε και στην τελευταία εβδομάδα των μεταγραφών,
έναν επιθετικό περιμένουμε μόνο, περιμένουμε κάτι περισσότερο για την ομάδα, και αν υπάρχει κάτι περισσότερο μπορείτε να πείτε για το συγκεκριμένο θέμα σε συνδυασμό κιόλας με την αποχώρηση κάποιων παιχτών που ήταν εκτός πλάνων, όπως ο Κάτσε και φαντάζομαι και ο Τζιόλης που έχει ενημερωθεί ότι δεν θα συνεχίσει την ομάδα. Ευχαριστώ. Εντάξει, ναι, τελειώνει η μεταγραφικό περίοδο σε λίγες μέρες. Εμείς βλέπουμε παίχτες, σκεφτόμαστε, συζητάμε. Όπως σας έχω πει, είναι, αν αποκτήσουμε κάποια θέση, μπορεί να είναι επιθετικός, μπορεί να είναι κάποιος πλάιος, θα δούμε. Πάντα όταν αποφασίζουμε να πάρουμε κάποιον και αυτό που βλέπουμε είναι να είμαστε σίγουροι ότι αυτός μπορεί να μας βοηθήσει. Δεν κάνουμε μεταγραφές γιατί πρέπει να τους κάνουμε. Γιατί δεν είμαι ο άνθρωπος ο οποίος οπωσδήποτε θέλει να φέρει κάποιον μόνο να τον φέρει. Όλους τους παίκτες ξέρετε ότι να βρεις έναν επιθετικό που μπορεί να σου δώσει άμεσα αυτό που χρειάζεται η ομάδα, είναι δύσκολο να βρεις. Δεν είναι εύκολο, εμείς ψάχνουμε, σας είπα, συζητάμε, βλέπουμε και ξαναλέω, να φέρουμε κάποιον μόνο να τον φέρουμε δεν θα το κάνουμε. Μπορεί να πιστεύουμε σε κάποιον ότι θα τον φέρουμε, να έχει αυτά που χρειάζεται, αυτά τα στοιχεία, στο μέλλον να αποδείξει ότι δυστυχώς δεν είναι αυτό και αυτό συμβαίνει. Αλλά πάντα αυτό που κάνουμε από την πρώτη μέρα μεταγραφικού περίοδου βλέπουμε, συζητάμε, παίρνουμε πληροφορίες και από τους άνθρωπους με όποιους έχουν παίξει ήδη παίκτες όποιοι έχουν έρθει, γιατί πολύ σημαντικό είναι να όταν φέρνεις τον ένα παίκτη εκτός αυτό ποιοτικό κομμάτι που πρέπει να έχει προσωπικά εμένα ενδιαφέρει και η προσωπικότητα του παίκτη. Αν τα φέρουμε κάποιον ή όχι, αυτό είναι ερώτηση, θα φανεί μέχρι το τέλος. Κ. Πετρετός. Θέλω λίγο να σταθώ παραπάνω στο θέμα του Τζιόλη. Μας είχατε εξηγήσει, ας πούμε, για τον Κάτσο ότι είχατε μια ενημέρωση. Ναι, ήταν ερώτηση προηγούμενη. Ναι, λίγο το σκεπτικό. Ένας παίκτης που είχε πάνω από 40 συμμετοχές πέρυσι, βασικός στέλεχος, φτάσαμε στα μέσα Αυγούστου και λίγο παραπάνω για να πούμε ότι είναι εκτός πλάνων. Με ποιο σκεπτικό φτάσατε σε αυτή την απόφαση, ας πούμε, για να μπορούμε να το αιτιολογήσουμε? Αυτή η απόφαση δεν έχουμε πάρει τώρα, χθες. Όπως είπαμε στα παιδιά, όποια ήταν εδώ και κάνουν τόσες μέρες μόνοι τους προπονήσεις και τους ενημερώσανε από την αρχή, ενημέρωση έχει γίνει και προς τον ίδιο. Προς τον εκπρόσωπό του. Τώρα για ποιο λόγο και τι έχει γίνει, εγώ δεν μπορώ να σας πω. Αλλά ο ίδιος είναι ενημερωμένος από την αρχή, πριν ξεκίνησε προετοιμασία. Από εκεί και πέρα ήταν μαζί μας, το κρατήσαμε, σεβόμαστε όλα ό,τι έχει προσφέρει και στο ελληνικό πρωτάθλημα και στην ομάδα του ΠΑΟΚ. Αλλά η απόφασή μας είναι ότι έχουμε φέρει δύο παίκτες σε αυτή τη θέση. Θέλουμε να παίξουμε πιο γρήγορα, πιο πιαστικά και υπάρχουν κάποια πράγματα που έχουμε κάνει από την αρχή της χρονιάς και όπως και για το Κάτσε το ίδιο, έτσι και για τον Τζιόλη. Είμασταν ξεκάθαροι και δεν είμαι ο άνθρωπος ο οποίος θα ενημερώσει τον παίκτη είναι 24 Αυγούστου. Κοιτάξτε, μέχρι πριν λίγο ήμουν ο παίκτης και ξέρω τι σημαίνει αυτό. Δεν είμαι ο άνθρωπος αυτός ο οποίος θα του πει 4-5 μέρες πριν τελειώνει το συμβόλαιο, μεταγραφικό περίοδο, ότι δεν είναι για την ομάδα. Αυτό δεν κάναμε και αυτό δεν τα κάνω ποτέ. Okay. Είπατε προηγουμένως ότι αντί του Τζιόλ και του Κάτζε που φεύγουν, έχετε φέρει δύο παίκτες. Έχει φέρει ο ΠΑΟΚ δύο παίκτες για τη συγκεκριμένη θέση. Ποιοι είναι αυτοί και πώς ακριβώς είναι το σκεπτικό σας εκεί πέρα στη θέση αυτή? Με ρωτάτε ποιοι είναι αυτοί? Υπάρχει κάποιος άλλος? Αν δεν ξέρετε εσείς. Εσείς σκέφτεστε. Και ο Σάχοβ είναι ο παίκτης της μεσαίας γραμμής, δεν είναι? Επειδή διαθέτει είναι πιο επιθετικογενής γι' αυτό. Okay, μπορεί να παίξει και. Μπορεί να μου πείτε και το Βαρέλα π.χ. να χρησιμοποιήσει αυτή τη θέση. Μπορεί να παίξει, μπορεί να παίξει και στο νούμερο 6 με τους δύο παίκτες, να μην είναι μόνος του. Μπορεί να παίξει και στο νούμερο 8. Άρα είναι οι δύο παίκτες οι οποίοι έχουν χαρακτηριστικά να μπορούν να παίξουν σε αυτή τη θέση.
Τώρα, πώς και με τι τρόπο τα παίξουμε, εξαρτάται βέβαια, αλλά και ένας και ο άλλος για μένα μπορούν να παίξουν στη θέση 6-8. Παρακαλώ. Ήθελα να ρωτήσω αν πόσο ΠΑΟΚ φέτος προετοιμάζεται για τα στημένα. Συγκεκριμένα το πρώτο γκολ στο πρώτο αγώνα φάνηκε να είναι μια κίνηση πολύ πολύ συγκεκριμένη που θα έλεγα ότι είχε και στοιχεία από μπάσκετ. Ήταν τυχαίο, είναι μια κίνηση που τη δουλεύει η ομάδα. Η ομάδα για τα στημένα έχει κάποιο συγκεκριμένο πλάνο φέτος. Και η ομάδα δουλεύει στημένα από την πρώτη μέρα όταν ανέλαβα εγώ την ομάδα. Στημένα δουλεύω πάντα μαζί τους. Φετινό ποδόσφαιρο, αν θα δείτε τα στοιχεία πόσα παιχνίδια τελειώνουν από τα στημένα, είναι πάνω από 60% παιχνίδι. Γι' αυτό το λόγο είναι ένα κομμάτι που πρέπει να δώσει μεγάλη σημασία, τουλάχιστον εγώ βλέπω έτσι, και δουλεύω μαζί τους, δεν τα πω καθημερινά, αλλά δουλεύουμε κάθε εβδομάδα και προετοιμαζόμαστε για τον αντίπαλο, κάνουμε κάτι και τα δικά μας, αλλά βέβαια εξαρτάται και με όποιον παίζεις και τι θέλεις να κάνεις για το συγκεκριμένο παιχνίδι. Ναι, στη μένα είναι πάρα πολύ σημαντικά. Αυτό το πόλι ήταν εκείνης που κάνετε ή που μας φάνηκε. Εντάξει, τώρα θα δείτε εσείς στο μέλλον αν ήταν τυχαίο ή όχι. Ήθελα να ρωτήσω τον κύριο Ίβιτς, στο ΠΑΟΚ έδωσε κάποια φιλικά. Δόθηκε χρόνο συμμετοχής τόσο στο Ζέλικο Μπρίκιτς όσο και στο Μπίσερβα και στο Κάνιας. Πρόθεσή του είναι να τους χρησιμοποιήσει από την αρχή στο αυριανό παιχνίδι ή και το Φακούντο Περέιρα ή η ομάδα που κερδίζει δεν αλλάζει και μετά θα έχουμε κάποιες αλλαγές. Κοιτάξτε, αυτό που λέτε, η ομάδα όποια κερδίζει δεν αλλάζει, υπάρχει λογική, αλλά δεν πας κάθε φορά με αυτή την λογική, γιατί όπως σας είπα, οι παίκτες υπάρχουν και ενοχλήσεις, υπάρχουν και κάποια πράγματα οποία έχουν σχέση και το παιχνίδι αν είναι εκτός ή εντός έδρας, ποιος είναι απέναντι σου, τότε γνωρίζω ομάδα που θα ξεκινήσει αύριο, αλλά τα δείτε αύριο. Δεν ξέρετε ότι δεν είμαι αυτός ο οποίος λέει η μέρα ή δύο μέρες πριν ποιοι είναι αυτοί. Αν υπάρχουν αλλαγές, μπορεί να υπάρχουν κάποιες λίγες αλλαγές. Αφού ξεκαθαρίσαμε το θέμα του Τζιόλι, μπορούμε να πούμε και κάτι παραπάνω για το θέμα του Κάτσε. Δηλαδή, για τον Τζιόλι είπατε ότι θέλουμε κάτι να είναι πιο πιεστική στο κέντρο, να είμαστε πιο γρήγοροι κτλ. Γίνεται κατανοητό. Για τον Κάτσε, ποια είναι τα χαρακτηριστικά που δεν σας άφησαν να τον... δεν σας οδήγησαν στην απόφαση να τον κρατήσετε φετινή σεζόν? Κοιτάξτε, ο Κάτσε ήταν στο Euro, έτσι. Ήταν τελευταία του χρόνια συμβόλαιο που είχε μαζί μας και η απόφαση μας ήταν αυτή ότι πριν και ξεκίνησε το Euro ότι ο παίκτης είναι να φύγει, αλλά προσπαθήσουμε να τον πουλήσουμε. Γι' αυτό το λόγο κάναμε και σχεδιασμό και ήμασταν έτοιμοι και φέραμε παίκτες στη θέση τους. Είμαι ευχαριστημένος με αυτούς που τους έχουμε φέρει, όχι εγώ, μαζί με τον τεχνικό διευθυντή και έχουμε και σε αυτή τη θέση και άλλους παίκτες όπως είναι ο Χαρίσης, όπως είναι ο Τσίμηρωτ, όπως είναι και κάτι σ' άποψή μου ο παίκτης και ο ίδιος έχει προσφέρει όπως και ο προηγούμενος, έχει κάνει αρκετά χρόνια στο ΠΑΟΚ και του εύχομαι καλή επιτυχία στη συνέχεια. Τώρα υπήρχαν τα δύο παιχνίδια για τα play-off του Europa League και υπήρχε αγωνιστική δραστηριότητα, τουλάχιστον ένα παιχνίδι κάθε εβδομάδα. Τώρα που τελειώνει αυτό το παιχνίδι αύριο, μέχρι να αρχίσει το πρωτάθλημα, που είναι περίπου 15 μέρες ακόμα, τι προγραμματισμός υπάρχει, αν θα γίνουν άλλα φιλικά παιχνίδια, έτσι ώστε η ομάδα να μείνει σε ένα ρυθμό και να μπορέσει να βελτιωθείτε. Και αν υπάρχουν κάτι που μπορεί να ανακοινωθούν κιόλας. Κοιτάξτε, φιλικά παιχνίδια τα υπάρχουν σίγουρα, τα παίζουμε, γιατί είναι ένα τρόπο πώς μπορούμε να κρατήσουμε την ομάδα στη φόρμα. Δουλεύουμε καθημερινά, προπονήσεις, τα έχουμε και αρκετούς παίκτες όποιοι είναι με τις εθνικές ομάδες, κάποιοι τα λείπουν, αλλά εμείς μπαίνουμε στη σχεδόν τρίτο μήνα
προετοιμασίας, ακόμα δεν έχει ξεκινήσει πρωτάθλημα. Σίγουρα ότι μας λείπει, αλλά αν είναι για το καλό της ομάδας και κάποια πράγματα να αλλάξουν στο ελληνικό πρωτάθλημα, ήμασταν υπέρ. Εμείς θα συνεχίζουμε τη δουλειά μας, θα συνεχίζουμε προσπάθεια που κάνουμε και θα κάνουμε και άλλα φιλικά παιχνίδια, οποία μπορούν να μας κρατήσουν στη φόρμα να μπορούμε να περιμένουμε όσο πιο έτοιμοι το πρώτο επίσημο παιχνίδι του πρωτοαθλήματος. Κ. Τσαγκαλέας. Υπάρχουν άλλοι παίκτες όπως ο Τζιόλης που ενώ έχει ειδοποιηθεί ότι δεν είναι στα πλάνα σας, έκανε προπονήσει και ήταν με την ομάδα μέχρι πριν από λίγες μέρες που προπονείται μόνος του. Ο Κάτσε.